Τα ευχάριστα νέα για την επόμενη διαγωνιζόμενη είναι ότι πήρε πεντάρι από τη Σοφία. Τα δυσάρεστα νέα ήταν ότι για να πάρει πεντάρι από τη Σοφία, έπιασε στα πράσα τον άντρα της με την Τένε Κουβαράκου. Είναι η Γεωργία Μπαχούμ. Εντάξει, βλέπω το ξεπέρασες. Ναι. Τώρα μην ασχολιώσουν και παραπάνω. Όχι, βέβαια. Δεν ήταν και σύντομη σχέση. Ναι, δεν είχαν δημιουργηθεί συναισθήματα. Πού πηγαίνει σήμερα? Λοιπόν, η Βασιλική πάει εκδρομή. Γιατί μην κοιτάς έτσι? Πάει εκδρομή. Ναι. Λοιπόν, εγώ σαν μαμά τι κάνω, επειδή πάει πρώτη φορά εκδρομή. Πας μαζί της. Δεν το ξέρει. Θα πάω διακριτικά, θα κάτσω σε ένα καφέ και θα παρακολουθώ, χωρίς να με βλέπει. Έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο σχολείο της Βασιλικής, ε? Δεν έχει να κάνει, δεν είμαι εκεί, δεν πρέπει να πάω πρώτη φορά, θα πάω εκδρομή, να μην δω το παιδί μου πώς συμπεριφέρεται έξω και με τις δασκάλες. Να μην έχω το νου μου. Καταλαβαίνω. Εγώ το που είμαι κάνει. Σε αυτά η πιο εκτροχιασμένη. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Αλήθεια. Που το έχω σκεφτεί αυτό. Το έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά. Που πηγαίνουν με εκδρομή, να πηγαίνουν με τρόπο. Χωρίς να το ξέρουν όμως ούτε οι δασκάλες, ούτε γενικότερα το σχολείο. Παιδί μου, αν πας μέχρι το πάρκο. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Μήπως έχεις ακούσει αυτές που πηγαίνουν στην Αγγλία πρώτη φορά και τέτοια? Όχι. Μπορεί να πάνε, ας πούμε, σε ένα πάρκο. Ναι. Μπορεί να πάνε όμως με ναύπλιο. Α, και πάνε στο ναύπλιο. Δεν το ξέρει κανένας. Εγώ πάω όμως. Μάλιστα. Εντάξει. Καλή διασκέδαση εκεί που θα πας. Ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Κυρίως για τις δασκάλες, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα το ξέρουν. Πηγαίνουν. Μα άμα συμβεί κάτι, δεν θα επέμβει. Βεβαίως. Γι' αυτό λέω, για αυτή την πιθανότητα. Ναι. Γιατί το έβγαλε τόσο ωραίο που ήταν αυτό? Για να δουν τα κορίτσια τη φορά. Με συγχωρείς. Αφού το έδανε, τώρα θα πρέπει να βαθμολογήσουν. Κάτι πάει πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε, άμα κερδίζεις τα χαρτιά, χάνεις την αγάπη. Άμα κερδίζεις την πάει στα λιρόξ, χάνεις τον έρωτα. Είναι το ίδιο πράγμα. Κάτι έχω καταλάβει. Μην του λες βέβαια, γιατί κάτι έχει προκύψει. Όντως. Θα τα βάλω. Τώρα το γράφεις, αλλά... Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν. Δεν ακούγονται, ξέρεις. Εμείς και εμείς. Είναι τώρα δηλαδή, μετά που πήγες στο My Style Rocks, από αυτούς που τέλος πάντων σε έχουν δει και έχουν ενδιαφερθεί με έναν τρόπο. Μπορώ να σου πω άλλη στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που μου λες, αλήθεια. Και χαίρομαι και για τη βαθμολογία σου πάρα πολύ. Και χαίρεται και η Αμάντα που σε βλέπει έτσι ωραία και σου βάζει 3, φαντάζομαι. Να είσαι καλά. Θα τις έβαζα και παραπάνω. Ναι. Αλλά γιατί δεν τις έβαλες παραπάνω? Δεν μ' αρέσει η μπλούζα σου από μέσα. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μ' αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν τρελάθηκα. Θα ήθελα κάτι άλλο. Έχεις πάρα πολύ ωραία κυλίτσα παρόλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο σώμα, Γεωργία. Φανταστικό. Ευχαριστώ, Μάντα. Κατά τα άλλα, είσαι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και τα μαλάκια σου είναι ωραία. Και επίσης θέλω να ξέρεις ότι εγώ έχω φίλη μαμά. Που δεν είναι ψέμα αυτό, που πηγαίνει στο τελευταίο διάλειμμα και βλέπει, βλέπει το παιδί της που συμπεριφέρεται στα διαλύματα. Δεν θέλω να φτάσω αυτό το ακραίο, όμως πραγματικά υπάρχουν μαμάδες που πηγαίνουν πρώτη φορά. Δηλαδή αλλά να ξέρεις ότι μπορεί να το έκανα κι εγώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό. Πάμε μαζί την επόμενη. Συμφωνώ, είμαστε λίγο τρελές οι μαμάδες και επίσης θέλω να μου κάνεις για χάρη. Και ήθελα να το πω πριν με την Ελεάνα. Θέλω να μου πεις μία τίγρη με 3 τυγράκια. Θέλω να μου το πεις γρήγορα. Δεν κατάλαβα. Πες το γρήγορα. Μία τίγρη με 3 Κατάλαβα. Μου το κάνει και εμένα η κόρη μου αυτό. Μου λέει, πες το αυτό. Σου λέω, πολύ εύκολο. Γιατί με την τίγρη έπαθες μεγάλο κακό.
Λοιπόν, Ντένι μου, πες εσύ μία τίγρη με τρία τυγράκια. Μία τίγρη με τρία τυγράκια. Μπράβο, λίγο πιο γρήγορα. Ναι, το σκέφτηκες πιο πολύ. Μία τίγρη με τρία τυγράκια. Βγαίνουν τυγράκια μετά, δεν βγαίνουν τυγράκια ποτέ. Για πες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, εάν τα φόραγα εγώ αυτά τα ρούχα, θα μου έλεγε ότι θα κρυώσω. Και θα είχα ένα. Μα κορίτσι μου, φοράω μακριμάνικο, έχω πάρει και αγάπη το φούτερ. Αγάπη μου, Νοέμβρη μήνα, έξω κοιλιά, έξω τα πόδια. Γι' αυτό έχω και το φούτερ σου μου. Σου έχω βάλει τρία, λέω, για τη δική σου βαθμολογία. Τα πόδια όχι, γιατί φοράω δύο κάλτσες. Εδώ πηγαίνουν στο Λονδίνο με πέδιλο, εδώ στην Ελλάδα. Θα πάνε φορά... με κλάμπινγκ στο Λονδίνο με το πέδιλο, όχι να πάνε στο πάρκο. Όπως και να έχει, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα έχει συνδυάσει άψογα. Τα σκουλαρίκια είναι για τη δεξίωση σε ξενοδοχείο. Γιατί δεν βάζουμε λάμψη το πρωί. Δεν είναι. Είναι λάθος. Αλλά επειδή είσαι Γεωργία, το συγχωρώ. Τέλος πάντων, σου έχω βάλει το 3 για αυτούς τους λόγους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλει λίγο πιο. Επειδή κάνει και κρύο. Πάμε πάλι. Ναι, κυρία μου, έχω και το φούτερα μακριώνω. Για να πηγαίνουν εκδρομή έχει καλό καιρό, ηλιοφάνεια. Δεν τα πηγαίνουμε καταιγίδα τα παιδιά. Ωραία. Το τζάκετ σου είναι λίγο μικρό, είναι πολύ κοντά τα μάτια. Καθόλου μικρό. Εγώ το έχω. Εγώ το έχω. Εντάξει, ρε παιδί μου, έτσι που το έχει. Μη μας προσβάλλεις τι ούτω τρόπος, Ντέι. Ψάχνω να βρω τώρα. Εντάξει. Η κάλτσα η μία είναι την έχεις έτσι λίγο έτσι, το λαχανί φαίνεται λιγότερο από το άλλο. Ω, ντροπή. Επειδή σε έπιασες τα πράσα στη Θεσσαλονίκη, τα κάνεις αυτά. Όχι, γιατί αν φόραγα εγώ έτσι ξεκάλτσα ότι με την κοιλιά έξω θα κρύωνα. Θα κρύωνα. Έχεις κάποια ηλικία εσύ. Αλλά. Να την πηχτή. Όχι, θέλω να πω άλλο. Εντάξει, Γεωργία μου. Για κάτσε ένα λεπτό, σβήνει τώρα ο βαθμός. Κανονικά, με ρωτάς εμένα, έπρεπε να σβήσει ο βαθμός. Να βάλω μείον ένα. Να μηδενιστεί. Λοιπόν, θέλω να πω, ναι. Τώρα αυτά δεν είναι σωστά. Όχι, είναι για τρία το... Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι για τρία. Θα ήταν για παραπάνω, εάν δεν είχε σκουλαρίκια... και λίγο πιο ντυμένα τα πόδια. Βέβαια, μ' αρέσουν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν να πηγαίνεις εσύ στο σχολείο. Είναι σαν να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο πρώτη μέρα, κάτι τέτοιο μου κάνει. Λοιπόν, μάντεψε, ποιος είναι ο μέσος όρος. Δεν είμαι καλή στην μαθηματικά, θα πω τυχαία τρία. Πω, πω. Τρικάκι. Σοκ, είναι τρία. Μπράβο.